Σήμερα, κορατήμου μου, είναι η παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Το 1804 ο Ναπολέοντας ανακηρύσσεται αυτοκράτορας της Γαλλίας. Στο δεύτερο γύρο των εκλογών είχαν προκριθεί ο ίδιος, ο Σπιρτούλης από το Στρομφοχωριό και ο Γκρινιάρης Εκ των 7 συντρόφων τη Χιονάτη. Σαν σήμερα, το 1846, θα γεννηθεί ο διάσημο Ρώσο Κοσμηματοπόλη Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, γνωστό για τα διάσημα διαμαντένια αυγά του, λίγο πιο γνωστά από εκείνο που ήταν ένα αυγό, αλλά τελικά δεν βγήκα. Στι 18 Μαου του 1897, το μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ Δράκουλα κυκλοφορεί στα βιβλιοπολία του Λονδίνου. Πουλείται μόνο τι μεταμεσονύχτιε ώρε που δεν υπάρχει φω του ηλίου. Επίση, απαγορεύεται η πώλησή του σε αναγνώστε που έχουν φάει ziki που φοράν σταυρούς και που κουβαλάνε μαζί τους παλούκια. Το 1967 σαν σήμερα θα δολοφονηθεί εν πλώ από ανθρώπους της Χούντας, ερχόμενος από τον Πειραιά προς τη Λεμεσό, ο Νικηφόρος Μανδηλαράς, μαχητικός δικηγόρος, δημοσιογράφος και πολιτικός του ευρύτερου αριστερού χώρου στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1969, στα πλαίσια του προγράμματος Απόλλων θα εκτοξευθεί η Σελινάκατος Απόλλων 10. Σαν σήμερα το 1990, η Κυπριακή Βουλή θα προβεί σε έντονο διάβημα προ τον ΝΑΤΟ λόγω συμμετοχή του παράνομου αεροδρομίου του τουρκοκρατούμενου Λευκονίκου σε άσκηση επί χάρτου τη συμμαχία. Φημολογείται ότι ψήγματα υδρότα παρουσιάστηκαν στα αυτιά των συμμάχων. Το 1992 η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για του πρόσφυγε ανακοινώνει ότι ο εμφύλιο πόλεμο τη Ιουγκοσλαβία έχει αναγκάσει 1,3 εκατομμύρια ανθρώπου να εγκαταλείψουν τα σπίτια του, δημιουργώντα έτσι την χειρότερη κρίση προσφύγων στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτά και τα σημερινά μα σαν σήμερα. Αύριο με το καλό θα δούμε εκείνα τα σαν αύριο. Μέχρι τότε να αγαπάς πολύ και να γράφει ιστορία. Που ξέρει, μπορεί να είσαι εσύ εκείνος που θα φτιάξει κάποια διάσημα κοσμήματα βασισμένα σε πρώτη ήλιο Διαμαντένια γεώμηλα, α πούμε.